Θα έχουμε καλές τιμές, τι γίνεται. Πάντα. Έτσι, μπράβο. Στην ακρίβεια και τα μέτρα αναχέτησής της εν ώψη του Πασχαλινού τραπεζιού, επικεντρώθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στην κεντρική λαχανοαγορά του Ρέντι, όπου συνομίλησε με εμπόρους. Ο αγώνας κατά της ακρίβειας, έχουμε δει πολλές φορές ότι είναι ένας αγώνας συνεχής. Έχουμε όμως για πρώτη φορά εθελοντικά δείγματα ότι και ο επίκοντος πληθωρισμός στα πρόσωπα φέρεται να αρχίσει πια να κάνεται και όπως είπα και σε αρκετά προϊόντα έχουμε πια και πτώσεις τιμών που τελικά αυτό είναι το ζητούμενο προκειμένου να αναποφευθεί το μέσο ειδικό. Πιπεριές, αγγούρια, αγγουράκια, ντοματίνια είναι φθηνότερα από πέρσι. Σε ποια προϊόντα βλέπετε πιο τσιμπημένες τιμές στην πέρυσι? Σε πιο τσιμπημένες τιμές είναι λίγο στα μήλα, χλάδια. Έκτη στάση, Αστυπάλαια. Αφού είχαμε μια καλή συνάντηση στην Αμποργό με τους τοπικούς φορείς. Με το βλέμμα στραμμένο στις ευρωεκλογές, ο Στέφανος Κασελάκης συνεχίζει την πολυήμερη περιοδία του στα νησιά του Αιγαίου. Στην Αμποργό, σε συνάντηση που είχε με τους τοπικούς φορείς, τονίστηκε η προβληματική διασύνδεση των Κυκλάδων που αφήνει απομονωμένους τους κατοίκους. Ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι βαριά άρρωστος ή τραυματίας και απαιτείται να μεταφερθεί κάπου με αντίστοιχο πλοιάριο, σε τι κατάσταση βρίσκεται και καταλαβαίνετε το φόβο και το πανικό που ζουν οι άνθρωποι των νησιών της άγονης γραμμής. Ξέρετε, πονάω την πατρίδα μου όταν βλέπω να είστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Δηλαδή, πραγματικά το αισθάνομαι. Συνάντηση με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων είχε ο Νίκος Ανδρουλάκης που έχει ψηλά στην προεκλογική ατζέντα του ΠΑΣΟΚ την ασφάλεια των πολιτών. Το δόγμα της κυβέρνησης για νόμο και τάξη όπως αυτό αναπτύχθηκε μετά το 2019 έχει καταρρεύσει παταγωδώς. Η εγκληματικότητα, η υπερβατικότητα αυξάνει. Το Μόντρεαλ είναι ο πρώτος σταθμός της επίσκεψης αντιπροσωπείας του Κομμουνιστικού Κόμματος σε Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο Δημήτρης Κουτσούμπας θα έχει συναντήσεις με μέλη της Ομογένειας αλλά και με το Συνδικάτο Εργαζομένων στην Amazon. Καλούμε όλους τους Έλληνες απόδημους να αξιοποιήσουν την επιστολική ψήφο, που όπως αποφάσισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι η μόνη τους επιλογή για να μπορέσουν να συμμετάσχουν στις εκλογές. Να ενισχύσουν αποφασιστικά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, να το πάνε ακόμα πιο ψηλά από το 12% που έφτασε στις κάλπες του εξωτερικού στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές. Το μήνυμα των ευρωεκλογών πρέπει να είναι ηχηρό, να είναι αντισυστημικό, εθνικό, κοινωνικό και λαϊκό. Από το κλειστό εδώ και 2 χρόνια εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ, ο Αλέξης Χαρίτσης μίλησε για έγκλημα κατά της ελληνικής βιομηχανίας και παραγωγής, που διαπράτεται, όπως είπε, με ευθύνη της κυβέρνησης. Πολιτική επιλογή, ναι. Η χώρα να μην έχει βιομηχανία. Μα τι να κάνουμε,